θα αναλύσουμε μια εργαλεία τα οποία να χρησιμοποιούν όλοι πια, Εβραίος, νομίζω σε όλη την Ευρώπη και Ελλάδα. Μιλάμε για την Άντις και για την Πάμπελης, την Προφόρη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα χαρακτηριστικά με την Άντις, να τη δούμε λιγάκι από κοντά. Υπορρελική κεφαλή, προγγειάτη τέλειο ξύρισμα, μπαταρία λιθίου, παρέχει απρόσκοπτη λειτουργία 80 λεπτών με μία φόρτιση, ισχυρό καθόρυβο περιστροφικό μοτέρ, premium βάση στήριξης φόρτισης, πολύ SIM γιατί η Bubbles δεν την έχει, λειτουργία με ή χωρίς καλώδιο όπως όλες πια, χαμηλό βάρος 130 γραμμάρια και συσκευασία περιέχονται φορτιστές, βουρτσάκι καθαρισμού, προστατευτικό κεφαλής κτλ. Που έχουν όλες πια. Πάλι. Λοιπόν, τώρα, συγκριτικά, στα χέρια τα δικά μου, είναι η απόψη μας αυτή. Η Bubbles μπορεί να είναι ανθεκτική, μπορεί να είναι σοβαρό εργαλείο. Έχει πάρα πολύ δυνατές κεφαλές, σε σημείο βέβαια που πονάει κιόλας. Σε αντίθεση με την Άντις που είναι το μισό βάρος, τουλάχιστον φαίνεται στα χέρια, αλλά και στα νούμερα είναι. Και από τις κεφαλές τις οποίες η Άντις, εντάξει, νομίζω ότι πιο καθαρό αποτέλεσμα από την Άντις δύσκολα συναντάς. Τώρα, σε οποιοδήποτε άλλο εργαλείο που προφέρει στην αγορά, τουλάχιστον αυτά που έχω δοκιμάσει εγώ, που νομίζω ότι το έχω δοκιμάσει τα περισσότερα, η αποφύλωση από τα δικά μου εργαλεία. Αυτό που θέλουμε να πούμε στο ΣΥΝ είναι τη Άντις παίρνει παραπάνω από ό,τι από εμάς λόγω βάσης στην τιμή της, γιατί οι τιμές διαφέρουν από 10 έως 20 ευρώ, αλλά λόγω τώρα το μαγαζί και την προσφορά. Εμείς δεν έχουμε να σας δώσουμε αντίφορα προσφορά, απλά κάνουμε ανάλυση κάποιων εργαλείων για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν ή που δεν τα χρησιμοποιούν να τα χρησιμοποιήσουν. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι η Άντις αξίζει τον κόπο να πάρθει από επαγγελματίες, δεν το συζητάμε, το μόνο σίγουρο, και από ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα για να τους βοηθήσει το βάρος και τα κοπτικά του, γιατί και ρεθισμούς κάνουν αυτές, κακά τα ψέματα, όλα τα saver, ευαισθησίες βλέπουμε συνέχεια στα κεφάλια, ξηροδερμίες, όλοι τα συναντάμε, κοκκινίλες, κρυνισμούς κτλ. Θα τα αναλύσουμε σε άλλα βίντεο αυτά, θα πούμε για τις ασθένειες του κεφαλιού, αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε εμείς τουλάχιστον, στο όριο πρέπει να τα γνωρίζουμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο, γιατί το βασικότερο για μας είναι η πρόληψη του επαγγελματία, να λέει στον πελάτη του ότι πήγε να το κοιτάξει. Δεν είναι η δική μας δουλειά να δίνουμε ούτε θεραπείες, ούτε τίποτα. Και εμείς έχουμε φυτικά προϊόντα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις παραπέμπουμε τον πελάτη μας κατευθείαν στους γιατρούς για να μπορέσουμε να του δώσουμε αυτό που πρέπει και να προλάβει οτιδήποτε δεν έχει παρατηρήσει και ο ίδιος ή δεν του έχει δώσει σημασία, που συνήθως αυτό συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, εδώ να ξαναγυρίσουμε στα δύο εργαλεία που μιλάμε για αυτά. Είπαμε τα χαρακτηριστικά της Bubbles. Όχι. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα την Bubbles. Λοιπόν, 274 γραμμάρια, καμία σχέση. Ενσύρματη ασύρματη λειτουργία. Δεν έχει βάση φόρτισης, πάρα πολύ βασικό για μένα και για πολλούς άλλους πιστεύω. Περιλαμβάνει πουγγί μεταφοράς τέλος πάντων, μπουρτσάκι καθαρισμού, πανίσχυρο μοτέρ 10.000 RPM. Εντάξει, σε φάση με την Άντις, εννοείται την καβαλάει ξεκάθαρα. Ultra Thin Floating Dub Foil System, άλλη μια καινοτομία της Bubbles, μπαταρία ανήμη, όσοι ασχολούνται και τους ενδιαφέρει. Αυτονομία 3 ωρών με 3 ώρες φόρτιση. Κοπτικά 44 mm, αυτόματη απενεργοποίηση μόλις κουμπώσει το καπάκι και καλώδιο μήκους 3 μέτρων. Στις τιμές δεν διαφέρουν πάρα πολύ, νομίζω 113 είναι αυτή, 100 υπάρχει αυτή, τώρα στην Ελλάδα, με ένα κοπτικό έξτρα νομίζω. Κάτι άλλο που ήθελα να πω για τα κοπτικά, ότι εντάξει τα θεωρώ αρκετά ακριβά, γιατί έχουν τόσο μεγάλη ευαισθησία που δεν αντέχουν. Δεν μπορούν να αντέξουν τη χρήση, δεν μπορούν να αντέξουν τα χτυπήματα. Θέλει συνέχεια αλλαγή. Ένα μείον πάρα πολύ σοβαρό για τα σέβερ που ελπίζω από τις εταιρείες μεθαύριο να τα κοιτάξουν και να τα βελτιώσουν. Γιατί θα βοηθήσουν και εμάς και θα βοηθήσουν και τις εταιρείες ώστε να δίνουμε περισσότερε συγκεκριμένε εταιρείε μέσα από εμάς ή μέσα από την εργασία του καθενός να προτείνουν ένα τον άλλον το καλύτερο για αυτόν και τι κάνει στον καθένα. Γιατί δεν κάνουν όλα για όλους.
Είναι κάποια εργαλεία που στα χέρια μου δουλεύουν και κάποια που δεν δουλεύουν. Μάλλον εγώ δεν τα δουλεύω. Τα εργαλεία όλα δουλεύουν. Από εκεί και πέρα, αυτή η αγορά για τους αρχάριους πάμε στην άνεση, για τους επαγγελματίες σας πάμε και την Bubbles, γιατί θεωρώ ότι έχουμε όλοι κάψαμε τα μηχανήματα, έχουμε όλοι κάψαμε τα εργαλεία, όπως και εγώ, τρελαίνουμε, τα παίρνω ψαλίδια, τα παίρνω μηχανές. Όλο αυτό μου αρέσει, γι' αυτό είμαι και σε αυτή τη δουλειά 20 χρόνια. Προσπαθώ να δώσω τις σωστές συμβουλές σε οποιονδήποτε με ρωτάει επάνω σε εργαλεία που έχουμε δουλέψει και δουλεύουμε καθημερινά καινούργια εργαλεία. Μας φέρνουν συνεργάτες, έχουμε το δημιουργικό μας που θα σας τα παρουσιάσουμε όλα αυτά εν καιρό, για να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Κάντε subscribe, κάντε like, βοηθήστε μας να κάνουμε και άλλα πράγματα καλύτερα και για μας και για εσάς. Γεια σας. We'll be right back.